για τα προβλήματα των αγροτών στο Δήμο Παγκαίου, αλλά και για τη δυσμενή θέση στην οποία βρίσκονται οι σταφυλοπαραγωγοί του νόμου Καβάλας. Μιλά στην εκπομπή αναλυτής και τον Απόστολο Ατζεμιδάκη, ο πρόεδρος του ΓΕΟΤΕΕ Ανατολικής Μακεδονίας Ζαφύρης Μιστακίδης. Ο κ. Μιστακίδης παράλληλα κάνει και αναφορά για το μειωμένο αγοραστικό ενδιαφέρον, το οποίο ξεπερνά σε ποσοστό το 42,9%. Μια κατάσταση μη αναστρέψιμη, με την μείωση των εξαγωγών σταφυλιών να ξεπερνά και το 50%. Πολύ λιγότερα κτήματα που έχουν πλέον καρπούς, ό,τι απέμεινε δηλαδή από τη χαλαζόπτωση, παρόλα αυτά βλέπουμε να μην υπάρχει εμπορικό ενδιαφέρον, να μην υπάρχει ζήτηση, ναι, να περνάει ο καιρός και να μην συγκομίζονται τα σταφύλια, γεγονός που σημαίνει ότι βγαίνουν διάφορα προβλήματα μη κυτρολογικά, δηλαδή σαπίζουν τα σταφύλια που δεν συγκομίζονται στην ώρα που πρέπει. Ναι. Ο καιρός δεν είναι σύμμαχος. Έχουμε ένα είχαμε ένα δροσερό καλοκαίρι, αρκετές βροχοπτώσεις και μάλιστα και τώρα και όψιμες βροχοπτώσεις. Οπότε οι πρώιμες ποικιλίες, όπως είναι η Βικτόρια, που είναι ένα μεγάλο κομμάτι εδώ του αγροκτήματος του Δήμου Παγκαίου, όσες απέμειναν δηλαδή και δεν καταστράφηκαν το χαλάζι, τελικά, επειδή δεν συγκομίστηκαν, χαλάσανε από τις όψιμες βροχοπτώσεις. Σαπίσανε δηλαδή. Ναι. Ήδη έχει γίνει αναγγελία από τον ΕΛΓΑ, προκειμένου να δηλώσουν η παραγωγή τις ζημίες που έχουν υποστεί. Αλλά βλέπουμε ότι και στις όψιμες ποικιλίες, ανεξαρτήτου ποικιλίες, δεν υπάρχει εμπορικό ενδιαφέρον. Παρόλο που είχαμε καταστροφή στην εδώ περιοχή, βλέπαμε ότι και στις συζητήσεις που έχουμε, γιατί λόγω των χρόνων, την εμπειρία που έχουμε με όλους τους εξαγωγείς, έχουμε μια πάρα πολύ καλή σχέση και μιλάμε. Ναι. Το τι γίνεται, γιατί μαζί πηγαίνουμε στη Fruit Logistica στο Βερολίνο και σε άλλες εκθέσεις σε επίπεδο Ευρώπης. Ναι. Συζητάμε το τι συμβαίνει με τις μεγάλες αλυσίδες στα σούπερ μάρκετ. Δυστυχώς δεν υπάρχουν τα προγράμματα. Λέγαμε, κύριε Τζιμιδάκη, και στις εκπομπές, αν θυμάται μερικά χρόνια πίσω, με τον αντιπεριφερειάρχη Καβάλας και εγώ, σαν αντιπρόεδρος της Επιτροπής του Αγροτικού Τομέα της Περιφέρειας, λέγαμε εδώ και 5 χρόνια πριν τι θα συμβεί με το σταφύλι. Με τον κύριο Σωτήρη Παπαδόπουλο, κάναμε πολλές εκπομπές για αυτό το θέμα και λέγαμε τον κίνδυνο από το 2015. Κρούαμε τον κίνδυνο τι θα συμβεί. Έχει μπει δυναμικά η Ισπανία, που δεν την είχαμε αντίπαλο στα επιτραπέζια στα Βίλια. Η Ισπανία σχεδόν έχει υπερκαλύψει τη μεγάλη μας αντίπαλο, την Ιταλία. Αυτή τη στιγμή καλύπτει από τον Ιούνιο μέχρι τον Νοέμβριο με μια γκάμα πολλών ειδών σταφυλιών που δεν μπορούμε να την καλύψουμε εμείς. Και δυστυχώς οι μεγάλες αλυσίδες στο σούπερ μάρκετ δεν δίνουν προγράμματα σε εμάς. Ο κόσμος δεν μπορεί άλλο να περιμένει. Δεν υπάρχει τίποτα. Νομίζω ότι κι εσείς δεν μπορείτε άλλο να τους κάνετε να περιμένουν, γιατί κι εσείς βγήκατε μπροστά και προσπαθήσατε να διατηρήσετε τις ισορροπίες. Έτσι ακριβώς. Και τα πράγματα είναι πολύ άσχημα. Έχουν τελειώσει τα χρήματα σε όλους. Μόνο για τα αναγκαία αυτή τη στιγμή υποστηρίζουν την καθημερινότητά τους. Δεν υπάρχει ρευστότητα. Όλα μένουν απλήρωτα. Τα κάποια αμπέλια που ήταν να πουληθούν, τα σκεπαστά και αυτά, χτυπηθήκαν και δεύτερη φορά από τις βροχοπτώσεις, με αποτέλεσμα οι άνθρωποι που είχαν ξοδέψει κάποια χρήματα να τα καθαρίσουν από το χαλάζι, και αυτά δεν πουλήθηκαν γιατί τα χτύπησαν οι βροχοπτώσεις και σκίσανε. Δεύτερη ζημιά θα έρθει ξανά, ο ΕΛΓΑ έχει γίνει αναγγελία να τα ξαναδεί. Και δεν υπάρχει φως στο τούνελ που λέμε. Από την πρώτη στιγμή, εκείνο που παρατηρούμε και συμφωνούμε λίγο οι πολλοί όλοι, είναι ότι οι εκπρόσωποι των διαφόρων θεσμικών φορέων σε τοπικό και κυβερνητικό επίπεδο ήταν εδώ από τις πρώτες μέρες και με κλιμάκια και με επίπεδο γενικών γραμματέων και αρμοδίων σε επίπεδο κυβέρνησης και είχαν λίγο ή πολύ διατυπώσει με ένα σαφή και κατηγορηματικό τρόπο δεσμεύσεις, υποσχέσεις ότι θα γίνουν οι αναγκαίες εκείνες ενέργειες άμεσα ώστε να καταργηθούν οι αποζημιώσεις και μάλιστα με μια διαδικασία η οποία εισήχθη στο λεξιλόγιό μας, θα έλεγα τελευταία, τύπου fast track. Έχοντας ως προηγούμενο τα υπεύθυνα κυβερνητικά χείλη τα οποία δεσμεύονταν γι' αυτό, άλλες ανάλογες περιπτώσεις ανά την επικράτεια που είχαν αντιμετωπιστεί τα τελευταία χρόνια με ένα αντίστοιχο τρόπο. Οι αγρότες ζουν σε μια κατάσταση ιδιαίτερης αγωνίας. Το θέμα δεν προσφέρεται για αντιπολιτευτικές τακτικές και πολύ περισσότερο
Δεν παρίσταμε ούτε συζητώ μαζί σας μέσα από μια τέτοιου είδους διάθεση. Έγινε μια συγκέντρωση στο Ποδοχώρι από τον Αγροτικό Σύλλογο και με τους αγρότες από τις περιοχές όπου έχουν πληγεί ουσιαστικά από τη χαλαζόπτωση του Ιουνίου. Η συζήτηση αφορά κυρίως τις διαδικασίες για την αποζημίωση των αγροτών και το πότε τελικά υπάρχει ένας ορίζοντας ώστε να αποζημιωθούν οι άνθρωποι αυτοί. Γιατί σιγά σιγά μπαίνουμε και στο χειμώνα, τα έξοδα αυξάνονται, τα σχολεία ήδη ανοίξανε. Οι άνθρωποι αυτοί πρέπει πλέον να βιοποριστούν, να δουν πώς θα τα βγάλουν πέρα. Υπάρχει ζήτημα, δεν υπήρχε σοδιά να πουλήσουν, δεν έχουν πάρει χρήματα από κανένα. Και ουσιαστικά καλούνται σήμερα να καλύψουν τα έξοδα για την οικογένειά τους χωρίς να έχουν χρήματα.